Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησευρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πας κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Άμεν. Καθίστε. Το σημερινό θέμα το οποίο θα εξετάσουμε το σκέφτηκα να το κάνω βασικώς μέσα από τις εξομολογήσεις των ανθρώπων. Ακούω πάρα πολλές φορές και τις δικές σας. Ακούω πάρα πολλά αμαρτήματα, τα οποία αμαρτήματα αυτά δεν τα σκέφτεται ο άνθρωπος τι ρίζα μπορεί να έχουν. Λέει ένα μάθημα, στο πούμε, μούτσωσα. Νευρίασε και μούτσωσα. Ή κλώτσισα. Ή νευρίασα και έβρισα. Λοιπόν, αυτό το μούτσωμα λέει μουτζώνει. Και το θεωρεί ένα απλό αμάθημα ότι μουτζώνει. Ή ότι βρίζει. Αυτό δεν είναι το αμάρτημα μόνον αυτό καθεαυτό, η χειρονομία αυτή που κάνει ο άνθρωπος. Αυτή η χειρονομία έχει από πίσω έναν κακό χαρακτήρα. Έχει από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος τι κάνει. Υποκρύπτει και κρύβει μάλλον η κίνηση και η ενέργεια αυτή, κρύβει τον εγωισμό του. Γιατί μούτσωσα τον άλλον? Γιατί κάτι μου έκανε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μουτζώνω τον άλλον γιατί κάτι μου κάνει. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν μπορώ αλλιώς να εκδηλωθώ, το μόνο που μπορεί να δει, βγάζω τα μάτια στο χέρι μου και τον μουτζώνω, εάν οδηγώ. Άρα λοιπόν, κάνω μία χειρονομία, απρεπή χειρονομία, η οποία εκδηλώνει κάτι μέσα μου, τι μου έκανε. Αυτό με νευρίασε μέσα. Με θύμωσε μέσα. Άρα στην ουσία τι έχει κάνει. Μου έχει θίξει το εγώ μου. Πειράχτηκε το εγώ μου. Άρα από πίσω από την απλή κίνηση το μουτζώνω, στην ουσία δεν είναι το μουτζώνο. Είναι ένας εγωισμός. Ότι μου έκανε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να μου το κάνει. Ή δεν μου βγήκε εμένα καλά. Ένα παράδειγμα, πόσες φορές συμβαίνει να βλέπουμε ανθρώπους, ένας ξυλουργός, ο μαραγκός, ο σιδηρουργός, ο γεωργός, κάτι δεν του πάει καλά ή του πέφτει ένα εργαλείο ή τι κάνει. Να, το κεφάλι λέει, βλαμμένο. Και το κουτσώνει το εργαλείο. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Από πού προκύπτει αυτή η κίνηση? Αυτό λοιπόν θέλω σήμερα να δούμε και να εξετάσουμε τα βαθύτερα αίτια πολλών αμαρτημάτων μας. Α, τώρα στο πούμε, μάλλον σαν μία μοναχή. Πού είναι εδώ για να δω? Είναι εδώ? Ναι, είναι εδώ. Η αδελφή Ιουστή. Πού πήγε, τη μάλωσα και έφυγε. Τι υποκρύπτει αυτό? Τι υποκρύπτει? Γιατί έφυγε? Πεισμάτωσε. Το πείσμα τι υποκρύπτει από πίσω? Το εγώ μου. Υποκρύπτει το εγώ μου το πείσμα. Θύχτηκα στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να μην νευρίασα ή και να νευρίασα. Θύχτηκα όμως. Ποιος θύχτηκε? Το εγώ μου.
Πώς αντιδρώ σε αυτό το εγώ? Δεν αντιδρώ με ταπείνωση. Δεν αντιδρώ με ταπείνωση. Δηλαδή θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνω όταν νευριάζω. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι το γιατί νευριάζω. Ότι δεν πρέπει να φτάσω στο σημείο να νευριάσω. Γιατί ο εκνευρισμός αυτός θα φέρει όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Θα φέρει. Ποιες αντιδράσεις θα φέρει? Τις οποιοσδήποτε θα κάνω κάτω από την εγωιστική μου κίνηση, ενέργεια, σκέψη. Θύχτηκα, προσβλήθηκα, είχα δίκιο. Και λέω, το είχα δίκιο. Ποιος είχα το δίκιο? Εγώ. Δεν μου αποδόθηκε δίκιο. Νευρίασα. Νευρίστηκα. Τσαντίστηκα. Επομένως, όλες αυτά τα οποία είναι καθημερινά αμαρτήματα, τα οποία τα βρίσκω ακόμα ανάμεταξύ μου στη σχέση μου που κάνω με τον αδελφό μου, τον συμμοναχό ή τη συμμοναχή, η αντίδραση η οποία κάνω, ή ακόμα όταν πολλές φορές σου λέει ο άλλος ο μοναχός ή ο γέροντας ή η γερόντισσα, αυτό παιδάκι μου είναι έτσι, και λες εσύ από μέσα σου, ναι καλά τώρα, παράτα μας. Και το λες από μέσα σου αυτός. Με το που το λες από μέσα. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Πιστεύεις ότι εσύ έχεις δίκιο. Δεν αποκλείεται και να έχεις. Εδώ δεν θα διαφωνήσω στο αν έχεις ή δεν έχεις δίκιο. Το εξεταζόμενο δεν είναι το αν έχει ή δεν έχει δίκιο. Η αντίδραση που δημιουργείται εσωτερικά, τι υποκρίνει. Και η αντίδραση ακριβώς υποκρίνει τον εγωισμό. Το να μου αποδοθεί και να δικαιωθώ. Και να δικαιωθώ. Αυτό είναι το όλο μυστικό που υποκρύπτει από μέσα ο άνθρωπος. Συζήταγα με μία μοναχή και μου έλεγε το εξής, ότι με αυτό το ζήτημα θα μπορούσε γέροντα να λυθεί με τις μοναχές, με τις οποίες μαζί συζητάμε, συνεργαζόμεθα στα διακονήματα κτλ. Και η απάντησή μου ήτανε, είσαι σίγουρη ότι θα μπορούσες να το λύσετε? Λέει ναι. Πώς είσαι, λέω, τόσο σίγουρη? Και η σιγουριά ακόμα υποκρύπτει εγωισμό. Τι εγωισμό υποκρύπτει? Ότι μπορεί να τους περάσω, ότι έχω δίκιο και να τους περάσω την άποψή μου. Άρα μπορώ να τους πείσω ή να τις πείσω τις μοναχές. Ή να τις πείσω. Ακόμα και αυτή η κουβέντα μου θυμίζει μια άλλη εξομολόγηση. Εσύ είπα ότι σήμερα θα μιλήσω βάσει της εξομολογήσεως. Μου έλεγε λοιπόν ένας κύριος, μου λέει, προσεύχομαι και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν αξίζω κάτι, βοήθησέ με. Δεν είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που σου ζητώ? Και του λέω, με συγχωρείτε, τι προσεύχεστε? Να με βοηθήσει ο Θεός, αν κάτι αξίζω κι εγώ. Αν κάτι καλό βλέπει πάνω ο Θεός. Και αξίζω κάτι. Του λέω, λάθος προσευχή κάνετε. Αυτό κρύβει ακριβώς πίσω σας. Κρύβει ένα τεράστιο εγωισμό. Μου λέει, ποιο? Το αν αξίζω. Δεν σας περνάει από τη διάνοια ότι μπορεί να αξίζετε κάτι, ότι είστε κάτι? Πιστεύεις ότι είσαι κάτι? Το χώμα μπορεί να πει ότι είναι κάτι? Ότι αξίζει κάτι? Το χώμα είτε το φτύσεις, είτε ουρίσεις επάνω του, είτε το πατήσεις, είτε οτιδήποτε κάνει φάση στο χώμα. Χώμα είναι. Είδατε το χώμα να διαμαρτύρεται
για ένα άλλο χώμα που έγινε πυλόσκριτο και φτιάξε μια στάμνα. Το χώμα δεν μιλάει για το χώμα. Σου λέει χώμα, εσύ τι χώμα είμαι κι εγώ. Το χώμα δεν λέει ποτέ αξίζω κάτι. Να μου πεις πως θα φτάσουμε σε αυτή την τόσο μεγάλη ταπείνωση. Με αυτός είναι και ο στόχος μας. Αλλά θα δείτε, σήμερα δεν θα σας πω πως θα φτάσουμε. Σήμερα συζητώ ότι πίσω από τα αμαρτήματά μας και από τα δικά μου και από δικά σας και από αυτά που ακούμε στον κόσμο που εξομολογώ που σας είπα, υπάρχουν μία κοινή ρίζα. Το εγώ και το θέλω του ανθρώπου. Που ο άνθρωπος θα βλέπει με μονωμένα παραδείγματα. Έλεγα μια μέρα στην Γερόντισσα. Και τη ρώτησα για κάτι και μου λέει, μα εγώ πάντα έχω τη δυνατότητα, μου λέει, έλεγε ένα πρόσωπο, ότι έχω τη δυνατότητα και συνεργάζομαι, λέει. Άρα για να συνεργάζομαι και να μπορώ να συνεργάζομαι με τους υπολείπους, αυτό δείχνει ότι είμαι συγκαταβατική, είμαι λεκτική, μπορώ να συζητώ το θέμα, γιατί για να συνεργαστείς πράγματι χρειάζεται μία ταπείνωση. Και γυρίζει και ρώτησε και μου λέει, λάθος έχει. Δεν συνεργάζεται, μου λέει. Λέω, γιατί και ρώτησα. Μου λέει, δεν το ξέρετε εσείς το πρόσωπο, μου λέει. Λέω, τι κάνει. Οι υπόλοιποι συμφωνούν συνέχεια μαζί της, για να μην διαφωνήσουν και τσακωθούν, μου λέει. Διαφωνήσαν μία-δύο και μετά πλέον συνεργάζονται μαζί της, κάνουν την ίδια δουλειά και για να μην διαπληκτιστούν, υποχρεωτικά κάνουν αυτό που λέει και τελειώνει η υπόθεση. Για να μην έρθουν σε ρήξη συνέχεια μαζί της. Διαφορετικά δεν είναι καθημερινά σε ρήξη. Εκείνη νόμιζε όμως ότι επειδή συνεργαζότανε και επειδή μίλαγε και έλεγε, βλέπω να το κάνουμε αυτό το πράγμα έτσι. Το άλλο να γίνει έτσι. Το άλλο να γίνει έτσι. Αυτό είναι καλύτερο έτσι. Και είχε τον τρόπο να επιβάλλει την άποψή της. Και βρήκε τον τρόπο και την επέβαλε. Οι άλλες ήταν οπισθοχωρητικές και οι υπόλοιποι αυτοί νόμιζαν ότι συνεργαζότανε με τους υπολείπους ανθρώπους. Αν δεν συνεργαζότανε, το εγώ της φέρνεγε. Το εγώ της φέρνεγε. Το ίδιο μπορεί να πάθουμε εμείς σε ένα διακόνημα. Το ίδιο μπορεί να πάθει μια διευθύνουσα. Σε ένα νοσοκομείο. Μα δεν λέγω με ταπεινή, συνεργάζομαι με όλους τους νοσοκόμες, συνεργάζομαι με τους αρρώστους και τελικά όλοι απλώς να κάνουν, να το κλείνουν και να κάνουν υπομονή και να μην μιλάνε. Όχι για το θέμα του ότι συνεργάζεται και να συνεργάζουμε και την ταπεινή. Δεν μην έχουν κόντρα. Ή μην έρχονται συνέχεια σε μία κόντρα. Άρα λοιπόν και αυτό που πιστεύει ο άλλος ότι μπορεί να είναι συνεργάσιμος λόγω ταπεινοφροσύνης, πάλι υποκρύπτεται ο εγωισμός. Πάλι υποκρύπτεται από πίσω ο εγωισμός. Πολλές φορές λέει κάποιος ήθελα, είχα μάλλον τις δυνατότητες, ήμουν έξυπνος άνθρωπος, έξυπνη κοπέλα, έξυπνος νέος, αλλά τα χρόνια εκείνα δεν ήταν κατά τις δυνατότητες να σπουδάσω, να προοδεύσω, να κάνω και μου τύχανε ανάποδα και τα λοιπά τα πράγματα, ήρθαν έτσι, ήρθαν έτσι και ήρθαν έτσι. Και να πως έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω ή που θα μπορούσα να είχα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος πάλι κρύβει εγωισμό. Πείτε πού το κρύβει τον εγωισμό. Μπορείτε να μου πείτε που τον κρύβει. Τον κρύβει ακριβώς στο σημείο ότι πιστεύει μέσα του ενδόμηχα ότι είχε τις δυνατότητες να γίνει κάτι. Αλλά οι συνθήκες της ζωής δεν τον άφησαν. Αυτή η ιδέα περί του εαυτού του ότι είχε τις δυνατότητες, ήταν ξύπνιος, τα έφερνα λένε και πολλοί τα γράμματα,
Είχε τη δυνατότητα, αλλά δεν μου δόθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες. Πάλι υποκρίνεται ότι μια ιδέα γύρω από τον εαυτό του ισχυρή και καλή ότι έχει. Και εγώ μπορούσα. Ήμουν ικανός. Αλλά δεν τα πέτυχα, το πέτυχα, διότι έγινε αυτό, αυτό, αυτό και καταστράφηκε η ζωή μου. Και καταστράφηκε η ζωή μου. Όχι. Αυτό φαίνεται και τη συνέχεια αν είχες αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κρίνεις ο ίδιος. Οι άλλοι που σε βλέπουν μπορούν να κρίνουν αν είχες αυτή την ικανότητα. Το να το λες όπως ο ίδιος και να το πιστεύεις, δεν το να το πεις. Το να πιστεύεις ότι έχεις αυτές τις δυνατότητες, αλλά οι συνθήκες της ζωής δεν σ' άφησαν. Πάλι ή δεν με βοήθησε ο Θεός, δεν με βοήθησε η ζωή. Αυτά όλα κρύβουν από πίσω ένα τεράστιο εγωισμό που ελοχεύει και κρύπτεται κάτω από ένα μανδύα συνέχεια του εαυτού μας. Και γι' αυτό τον εγωιστή από τις λέξεις θα τον πιάσεις. Από τις λέξεις θα τον πιάσεις. Από το τι πιστεύει και το πώς κινείται και το τι σκέφτεται, πώς ενεργεί, που και τον πιάνεις. Ο καχύποπτος. Καχύποπτος. Λένε, έρχονται μερικοί και εξομολογούνται και μου λέει, πάτε, δεν είμαι καχύποπτος. Τι είναι η καχυποψία? Υποπτεύομαι ότι ο άλλος π.χ. ο πατήρα Αυγουστίνος με τον πατέρα του Στόδουλο τώρα συζητάνε για μένα και μόλις βρίσκεται απόψε την κουβέντα. Ή κάποιοι άλλοι συζητάνε για μένα. Και το υποπτεύομαι. Έτσι. Εκεί πάει μεγάλη ιδέα, δεν είναι για τον εαυτό σου, να συζητάει ο άλλος για σένα. Εδώ πάλι υποκρίνεται ότι κάθεται ο άλλος και θέμα δεν είχε το να ασχοληθεί με σένα. Μπορεί να ασχολείται, δεν αποκλείεται. Δεν εξετάζω εγώ το γεγονός αν είναι γεγονός. Δηλαδή αν όντως ασχολήθηκε, το ότι εσύ πιστεύεις ότι μπορεί ο άλλος να ασχολείται μαζί σου. Το ότι ο άλλος μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου και να μιλάει για σένα, πιστεύεις θετικά ή αρνητικά ότι κάτι κάνεις. Κάτι είσαι. Και γι' αυτό είσαι και θέμα συζητήσεως. Άρα πάλι και αυτό υποκρίνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Άρα ο καχύποπτος στην ουσία τι είναι, εγωιστής είναι. Ο άλλος ο οποίος λέει έχω μίσος, δεν μιλιόμαστε λέει με τον γείτονα, έχω ένα μίσος, τρέχω ένα μίσος, μου καταπάτησε την περιουσία, μου έκανε εκείνο, μου έφτιαξε το άλλο, με αδίκησε, με έκανε, αδίκησε την οικογένειά μου, δημιούργησε αυτά τα προβλήματα, έκανε το άλλο και έχει κόψει σχέσεις, δεν μιλάει, δεν, και έχει ένα μίσος μέσα στην καρδιά του. Και λέει, τον μισό. Πάλι από πίσω, πίσω η λέξη, το αμάρτημα φαίνεται το μίσος. Εάν πάμε τώρα από πίσω να δούμε τι κρύβεται, γιατί έφτασε το να υπάρχει το μίσος, θα δείτε ότι δεν έγινε αυτό που εκείνος ήθελε. Ή έτσι όπως το ήθελε τουλάχιστον. Και επειδή δεν έγινε το δικό του, έστω και αν πάλι αδικήθηκε, δεν μιλάω το γεγονός, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Έχουμε το γεγονός, σαν γεγονός δικαιώθηκα ή αδικήθηκα, το ένα είναι αυτό, και το άλλο το ότι εγώ πιστεύω ότι δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Αυτή είναι η δικιά μου πίστη. Και επειδή αυτό με σύγχυσε, με εκνεύρισε, αισθάνθηκα άσχημα, δεν έγινε έτσι όπως το ήθελα, με έβλαψε. Όλα αυτά δεν έχουν μπροστά. Με έβλαψε, με, το εμού. Άρα υποκρίνεται πάλι το εγώ στην ουσία. Έτσι λοιπόν πίσω από έναν άνθρωπο, τι κρύβεται, ο εγωισμός. Και γι' αυτό δεν συνεχίζει να του μιλάει. Δηλαδή άμα του πεις γιατί του μιλάτε, θα σου πει ποιος αυτός.
Αμέσως. Ποιος, σε αυτόν. Άρα εσύ ποιος είσαι. Σε κάτι άλλο, σε κάτι καλύτερο. Αυτομάτως. Να μιλήσω εγώ σε αυτόν. Και το τονίζει κιόλας και βάζει και το εγώ. Εγώ σε αυτόν. Ή εγώ σε αυτήν. Δεν το προχωράει. Άρα από πίσω, από το μίσος, τι υποκρύπτεται. Πάλι υποκρύπτεται ένας τεράστιος εγωισμός. Δεν είναι αυτό κατά αυτό το αμάρτημα. Και γι' αυτό όταν εξομολογούμεθα, θα πρέπει και μόνοι μας να σκεπτόμεθα τα αμαρτήματα του εγωισμού, να τα βάζουμε όλα μαζί και να λέμε πώς προκύπτει αυτό το αμάρτημά μου. Από πού προέκυψε εκείνο το αμάρτημα. Πώς προέκυψε εκείνο το αμάρτημα. Και θα δείτε ότι σε ένα πλήθος αμαρτημάτων υπάρχει ο εγωισμός μου. Ζηλεύει ο άλλος. Ζήλια. Σομολογεί του ότι έχει ζήλια. Μικρή ή μεγάλη, δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί ο άλλος να του τη δημιουργεί τη ζήλια και να είναι υπαρκτή ή ανύπαρκτη. Πάλι δεν έχει σχέση. Πάλι δεν έχει σχέση. Εγώ που ζηλεύω, γιατί ζηλεύω. Θεωρώ ότι αξίζω και ότι δεν μου αποδίδει ο άλλος την πρέπουσα σημασία, την πρέπουσα αγάπη, την πρέπουσα το ένα του άλλου και γι' αυτό μου δημιουργεί τη ζήλια μέσα. Ενώ εμείς λέμε τη ζήλια σε ένα σκέτο αμάρτημα, δεν είναι σκέτο το αμάρτημα της ζήλιας. Υποκρίνεται ότι ο άλλος δεν μου δίνει τη δέουσα σημασία που θεωρώ ότι έπρεπε να μου δώσει. Που εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να μου δώσει. Και δεν μου δίνει τα δέοντα. Άρα πάλι εκεί έχω τον εγωισμό. Πάλι υποκρύπτεται αυτό το μέγα μάρτημα που λένε οι πατέρες ότι η ρίζα των αμαρτημάτων μας τελικά είναι το εγώ μας. Το περισσότερο τουλάχιστον αμαρτημάτων. Το περισσότερο αμαρτημάτων. Ακόμα και τα μεγάλα αμαρτήματα, ο φόνος. Πώς φτάνει ο άνθρωπος στο φόνο. Συγχύστηκε, εκνευρίστηκε, έτσι. Άρα με εκνεύρισε, με σύγχυσε, θεωρώ ότι με αδίκησε, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά. Το εγώ μου είναι, βουτάω την καραμπίνα, το εγώ μου είναι θυγμένο, βουτάω την καραμπίνα και το σκοτώνω. Είμαι ένα μαχαίρι και το σφάζω. Άρα και ο φόνος από πίσω υποκρίνεται ένα ολόκληρο εγώ. Κάπως έφτασα στο φόνο. Και εκείνο το οποίο είχε μεθόλωσε το μυαλό μου και δεν μπορούσα πλέον να σκεφτώ, ήταν ότι με έπνευσε ο εγωισμός μου. Δεν είδατε πότε ο άνθρωπος εκνευρίζεται από τον εγωισμό του, τον πνίγει εδώ και θέλει και αυτός να βρίσει, ανεβαίνει ένα πράγμα στο λαιμό και θες να βρίσεις τον άλλονε πολλές φορές. Ή να τον καταραστείς, ή να τον χτυπήσεις, ή να του πεις ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Και ανεβαίνει πάνω εδώ. Και ανεβαίνει όχι μόνο με ανθρώπους, πρέπει να κάνει για δουλειά και να σου ανεβαίνει. Μπορεί να είσαι στα ζώα, βουσκός και να σου ανεβαίνει. Και επειδή το ζώο δεν κάνει αυτό που του λέει, το κυνηγάς το ζώο. Το ζώο δεν πειράζει να μπει μέσα. Και αρχίζει και παίρνει. Εκνευρισμούς, ανάμεσα. Και αρχίζει τι κάνεις, βρίζεις το ζώο, το μπουζώνεις το ζώο, το κάνεις. Γιατί το ζώο δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Χτυπάς το ζώο, γιατί το ζώο δεν κάνεις αυτό που θέλεις. Το εγώ μου εκείνη τη στιγμή που το έχει συγχύσει, το εγώ μου, που ανοίγε και μια καραμπίνα, το σκότωνα εκείνη την ώρα. Ξέρετε το πόσο με έχει φουντώσει το ζώο. Ή το καρπαζώνω, ή πετάω μια πέτρα, ή το κλωτσάω. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Από πού πηγάζω. Κλώτσα λέει το ζώο. Το χτύπησα το. Από πού πηγάζω. Το κλώτσα το ζώο. Χτύπησα το ζώο. Το ίδιο πράγμα. Και βλέπετε και δεν έχει το ζωάκι μυαλό. Το ζωάκι δεν έχει μυαλό. Σαν τον άνθρωπο. Ώστε να μου απαντάει κιόλας. Δηλαδή τι θα γινόταν αν μου απάνταγε.
γινόταν το ζώο, να δείτε πόσο μεγάλος είναι ο εγωισμός μας. Τι θα γινόταν αν το ζώο μου απάνταγε. Και με ζήγιζε έτσι. Να δείτε και το μέγεθος κιόλας του εγωισμού μας. Όλα που μένουν σε αυτά, τα νεύρα, ο θυμός, ο εκνευρισμός, με όλες τις εκδηλώσεις των χειρών ή του στόματός μας ή και με το άγριο βλέμμα, γιατί πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να χειροδικείς και με το βλέμμα σου τον άλλο τον θάψεις. Με την ενέργεια της φυγής. Τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ακριβώς έναν υπέρμετρο εγωισμό που υπάρχει μέσα. Έναν εγωισμό μας. Σκοφαντό. Έναν άνθρωπο. Γιατί το σκοφαντό? Σκοφαντία, τρομερό διαμάρτημα κι αυτό. Από πού, γιατί το σκοφαντό? Γιατί τον σκοφαντό? Γιατί θέλω να τον βγάλω σκάρτο. Διότι εγώ θέλω για τον αλφα λόγο, εγώ θέλω να τον παρουσιάσω σκάρτο, τον αλφα ή τον βήτα. Και μπορώ λοιπόν από την τηλεόραση να πω κάτι, μπορώ με να γράψω κάτι, ανώνυμη επιστολή, ένα άρθρο σε μια εφημερίδα και να αφήσω οτιδήποτε υπονοούμενα και να τα γράψω και με τέτοιο τρόπο που περνάει η συκοφαντία μου χωρίς να μπορεί να με μηνύσει κιόλας. Άρα λοιπόν, τι θέλω να δείξω? Θέλω να περάσω το δικό μου το εγώ. Και απέναντι σε εκείνον τον άνθρωπο να τον ταπεινώσω, να τον ξεφτελίσω, για να ικανοποιηθεί το δικό μου το εγώ. Διότι πιθανόν αυτός ο άνθρωπος κάτι μου είχε κάνει. Οπότε αντεκδικούμε έτσι και ικανοποιώ το εγώ μου. Ικανοποιώ το εγώ μου πάλι. Κατάκρισης. Δεν κατακρίνω. Ποια λέμε κατάκριση? Κάθεται μία μοναχή με μια άλλη. Ένας μοναχός, έναν άλλο μοναχό. Και αρχίζει την κρίση. Αυτό έγινε σωστά, αυτό δεν έγινε σωστά. Αυτό ο τάδε το έκανε σωστά, αυτό δεν το έκανε ο τάδε σωστά. Αυτό έκανε ο άλλος έτσι, όχι έτσι, έπρεπε να γίνει έτσι. Και ταυτόχρονα τι παθαίνει εκείνος που το είχε κάνει? Μειώνεται. Φυσικά δεν είναι μπροστά να τα ακούσει. Αν το άκουγε και δεν αντιδρούσε, θα ήταν και ταπεινός ο άνθρωπος πραγματικά. Είχε καλλιεργήσει τα αρετή της ταπεινοφροσύνης. Εάν αντιδρούσε την ώρα που το κατέκρινα, τι θα γινόταν? Υπεράσπισε το εγώ του. Τον εαυτό του υπεράσπισε. Να τον δικαιώσει. Για να είναι να φανεί δικαιωμένος. Άρα ικανοποιώ το εσωτερικό μου εγώ. Αλλά και αυτούς οι αυτοί που κατακρίνουν, τι κάνουν στην ουσία? Πιστεύουν μέσα τους ότι αυτοί μπορούσαν να το φτιάξουν καλύτερα εκείνο. Και γι' αυτό το κατακρίνουν. Πιστεύουν ότι μπορούσαν τα πράγματα να τα κάνουν καλύτερα εκεί. Και γι' αυτό λέει, α, αυτό δεν το είπε καλά, αυτό δεν το γράψε καλά, αυτό δεν το έφτιαξε καλά, η αδελφή, ο αδελφός και ούτω καθεξής. Άρα η κατάκριση σε οτιδήποτε είναι και το λεγόμενο κουτσομπολιό έχουν από κάτω υπόβαθρο και αυτά τον εγωισμό, ότι εγώ στην ουσία πιστεύω ότι είμαι καλύτερος και ότι μπορούσα να το φτιάξω πολύ καλύτερα. Έχω αυτή την ιδέα περί του εαυτού μου και γι' αυτό κρίνω τον άλλο. Και γι' αυτό τον κρίνω τον άλλο. Δεν τον θεωρώ τον άλλον ίσον με μένα ή ανώτερό μου. Και γι' αυτό τον κρίνω αυτομάτως. Άρα λοιπόν οι κρίσεις και η κατάκριση πάλι έχουν υπόβαθρο τον εγωισμό. Είδατε πόσα μαθήματα έχω πει μέχρι ώρας. Και σε όλα από πίσω κρύβεται ο εγωισμός.
Όπως έρχονται άνθρωποι και λέει, έχω μίσος, κακή υποψία, ζήλια, σκοφαντία, νεύρα, θυμώνω, μουτζώνω, βρίζω. Απλώς αναφέρουν αμαρτήματα. Και δεν έχουν ψάξει μέσα στον εαυτό τους να δουν ότι αυτά τα αμαρτήματα υπάρχει ένα θηρίο από πίσω, με πολλά κεφάλια. Ένα είναι κυρίως το θηρίο, το οποίο είναι λενέα ύδρα, το οποίο έχει πολλά κεφάλια. Και αυτό κάνει, και κοιτάει ποιο κεφάλι θα σε πάει, στο ίδιο πράγμα θα πάει. Στο ίδιο σώμα θα πάει, του θηρίου. Ο πλεονέκτης, ο φυλάκιος. Κρύβει φυλακηρία. Βεβαίως να έχω εγώ χρήματα και να περάσω καλά στη δεδομένη στιγμή. Να κοιτάξω το τομάρι μου. Στη δεδομένη στιγμή, να τα έχω εγώ στην άκρη, στη δεδομένη στιγμή που κάτι θα γίνει, κάτι το ένα το άλλο, κοιτάει τον εαυτούλη του. Την αυτοπροσωπία, αυτοπροστασία του. Άρα και εδώ υποκρύπτεται το εγωισμός. Και από τον πλεονέκτη, που θέλει όλο και το παραπάνω. Και το παραπάνω. Και το παραπάνω. Και τι το θέλει ο πλεονέκτης το παραπάνω. Για να ικανοποιήσει το εγώ του. Να ικανοποιήσει, αισθάνεται ικανοποιημένο στο εγώ του. Και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους που πήραν ένα πτυχίο. Παίρνουν και δεύτερο. Παίρνουν και τρίτο. Παίρνουν και πέμπτο. Εάν το κάνει πράγματι και θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, πάλι αποκρύπτει ο εγωισμό. Διότι πιστεύει ότι ο ίδιος είναι ικανός και μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν λιτώνει το εγωισμό. Τα κίνητρα ξέρετε είναι από πίσω, βαθιά μέσα στον εγκέφαλο. Εάν πάλι το παίρνει ότι ικανοποιείται, νιώθει μια έπαρση, νιώθει μέσα του μια αυτοικανοποίηση ότι με τόσα πτυχία, με τόσα ταλέντα που έχει και το ένα και το άλλο ταλέντο και τα λοιπά υπερέχει τον άλλο και εμένα να εκπρικήσει ο Θεός ενώ τον άλλον δεν τον εκπρικήσει, εκεί πάλι υποκρύπτει ο εγωισμός. Πάλι υποκρύπτεται ο εγωισμός. Άρα και ο πλεονέκτης και ο φυλάκινος υποκρύπτεται από πίσω ο εγωισμός. Ομοίως ακούσε έτσι το άλλος και σου ξομολογείται και σου λέει έχω μεγαλομανία.